στοιχεία και για εσάς και για τις οικογένειές σας. Αν και το 2020 μας τιμάτισε όλους, βρεθήκαμε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις που κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί. Έκλεισε αφήντως τουλάχιστον έτσι μια πιο αισιόδοξη αίσθηση με την έναρξη των εμβολιασμών και την αναχέτηση αυτής της τόσο επώδυνης και σωματικά αλλά και ψυχικά πανδημίας. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε από όλα όσα ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε. Ο αγώνας μας και κάθε προσπάθεια μας πρέπει να ξεκινάει και να σταματά στον άνθρωπο. Καλή χρονιά με αισιοδοξία και ελπίδα για να πετύχουμε το καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Βασικός πολιτικός στόχος της σημερινής Περιφερειακής Αρχής είναι να παραμείνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στη χώρα και στη μεταλιγνίτη εποχή, με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο την παραγωγή και τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά κυρίως τις επενδύσεις στην έρευνα, όπως αναφέρθηκε και ο Πρίτανης πιο πριν, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν στην πορεία προς το τεράστιο ενεργειακό αυτό άλμα για μια πράσινη Ευρώπη, όπως ήδη εξελίσσεται. Θέλουμε η Δυτική Μακεδονία, που στήριξε ενεργειακά την χώρα στη βιομηχανική επανάσταση του 20ου αιώνα, να πρωταγωνιστήσει και στην πράσινη επανάσταση του 21ου αιώνα. Ο εμβληματικός στρατηγικός στόχος του Περιφερειάρχη να γίνει η Δυτική Μακεδονία η πρώτη πράσινη περιφέρεια στη χώρα και από τις πρώτες στην Ευρώπη είναι ήδη εκφρασμένος. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια εκτεταμένη στρέβλωση όσον αφορά τις χρήσεις γης σε σχέση με το πού εγκαθίστανται οι ανάλογες επενδύσεις ΑΠΕ, κυρίως τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Για την ανάπτυξη και χωροθέτησή τους, η περιφέρεια επί της ουσίας δεν έχει ουσιαστικό λόγο και μόνο γνωμοδοτεί. Και το λέω και αυτό και ως πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, βέβαια. Επικρατεί μια απαράδεκτη αναρχία. Όταν οι αδειοδοτήσεις δίνονται σε κεντρικά, χωρίς καμία χωροταξική και περιβαλλοντική, δεν θα το έλεγα πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν, αλλά εναρμονισμένοι με τη σημερινή κατάσταση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς εκπροσώπους τους. Καταλαμβάνουν αυτές οι ΑΠΕ έφοροι γη, σημαντικούς βοσκότοπους, μέχρι και λίμνες ακούμε τώρα τελευταία και το οποίο θα το αναλύσουμε μετά. Χωρίς καν να υπολογίζουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιφέρειας και είναι βέβαια να απορεί κανείς πώς αυτό μπορεί να θεωρείται και δημοκρατικό. Ότι η Περιφερειακή Αρχή συνέβαλε στο να γίνουν αυτές οι αιτήσεις με κάποιο τρόπο. Γιατί νομίζω ότι και χθες και προχθές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και σήμερα με τα λεγόμενα του κυρίου Κότα, αφήνει έναν υπενιγμό ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή της Περιφερειακής Αρχής. Και επίσης θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Κότας και οποιοδήποτε πάλι άλλος έχει αυτή την άποψη, στο αν δεν πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε επενδυτή, σε όποια δραστηριότητα και αν είναι αυτή, έτσι, για να εισπράττει αυτό που πάει να γίνει που, και τέλος πάντων η επένδυση που θέλει να πραγματοποιήσει ο καθένας στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, το συνδράμω έτσι, ή συνδιαμορφώνω το πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό από το να έχω γνώση ότι κάποιος θέλει να επενδύσει στην περιοχή. Και μια ακόμη ο κύριος Στεργίου για ερώτηση. Έχετε κάποια ερώτηση? Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά λίγο. Σας ακούω. Δεν ξέρω αν ήταν ρητορικά τα ερωτήματά του. Αλλά επειδή είναι μέλος στην Επιτροπή, όπως και ο κύριος Κότας, το τι διαμηνύεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία Επιτροπή αυτή σήμερα μας έφερε σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Προσέξτε το λεπτό σημείο. Γινόταν συζητήσεις τον Οκτώβριο και νομοθετήθηκαν τα πλωτά τον Δεκέμβριο. Κύριε Καρυπίδη, οι επενδυτές της κυβέρνησης τη βλέπουν με παραγγελία κατευθείαν από το Μαξίμου. Ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση του ομιλούντος έχει πάρει αρνητική θέση απέναντι στις αιτήσεις αυτές που γίνονται ειδικά τον τελευταίο καιρό με καταιγιστικό ρυθμό, με το αιτιολογικό ότι δεν δεχόμαστε με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή χωρίς ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας και από την περιφέρειά μας. Άρα εμείς το θέσαμε αυτό για πρώτη φορά, η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, να το ξέρετε και να το λέτε κύριε Νικολαίδη, γιατί το έσχος δεν ταιριάζει για κανέναν, θέλω να πιστεύω, σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα στην αυτοδιοίκηση. Αν έχετε να υποδείξετε κάποιους, να το πείτε με το όνομά τους, όχι όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο το παρόν. Για όλους τους συναδέλφους μιλάω. Για τον εαυτό μου αρχή... το IP,
ακούστε με λίγο. Ναι, μπορείτε να το λέτε αν ξέρετε ονόματα. Και αν ξέρετε και ονόματα μαζί σας. Γιατί σε τέτοια έσχη και εμείς δεν θέλουμε να τα συγκαλύπτουμε ή να τα υπορασπιζόμαστε. Είπαμε λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε τη διαδικασία όπως γίνονται χωρίς ένα ειδικό χωροταξικό και άναρχα και ακανόνιστα. Δεν δεχόμαστε τη διαδικασία την οποία δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία και τα θεσμικά όργανα στη λήψη των αποφάσεων, αλλά δυστυχώς λειτουργούν μόνο ως γνωμοδοτικά όργανα αυτά τα τοπικά συμβούλια, είτε είναι του πρώτου ή του δευτέρου βαθμού. Και η τρίτη αρχή που επισημάναμε, η τρίτη παράμετρος που ενοχλεί την όλη διαδικασία, είναι ότι δεν υπάρχουν ανταποδοτικά, ισχυρά ανταποδοτικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες που σε μεγάλο βαθμό πλήττονται, επειδή ακριβώς γίνεται καταιγιστικά αυτή η αίτηση των επενδύσεων. Άρα, αυτό θέλω να το ξέρετε, γιατί είστε πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλεως της Δυτικής Μακεδονίας και είναι σημαντικό να είστε σωστά ενημερωμένος. Και κατά την παραβολή των όσων διαπιστώσεων έχουμε κάνει και τα θέσαμε ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να συζητήσουμε τις όποιες πιθανές τέτοιες προτάσεις για την περιφέρειά μας, θέλουμε και ζητάμε να υπάρξει μια αναστολή αυτών των προτάσεων μέχρι να γίνει το χωροταξικό για τις ΑΠΕΣ στην πατρίδα μας και να τελειώσει το χωροταξικό το δικό μας, κύριε Νικολαίδη, το οποίο ακόμα δεν έχει η περιφέρειά μας χωροταξικό, τώρα το ολοκληρώνουμε. Εντός Μαρτίου θα υπάρχει χωροταξικό, θα το έχουμε καταθέσει προς υπογραφή στον Υπουργό. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα που το δημιούργησε, και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, η απόφαση της κυβέρνησης να πάει σε βίαιη απολιμνητοποίηση το 23, χωρίς να έχει ετοιμάσει ούτε το μεταβατικό στάδιο για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα, που βασίζεται, όπως βλέπουμε, σε εισαγόμενα καύσιμα, πάλι ορυκτά καύσιμα, αλλά ούτε το θεσμικό πλαίσιο για τη μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης ολόκληρης και της χώρας μας, που είναι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό ούτε το θεσμικό πλαίσιο είναι σωστό, ούτε οι διαδικασίες είναι σωστές, και αυτό πληρώνουμε σήμερα. Είμαστε η περιφέρεια, όπου εδώ στο κασίδι το κεφάλι θα μάθουν όλοι το τι γίνεται. Λοιπόν, όμως, εμείς δεν είμαστε αποφασισμένοι μία ολόκληρη περιφέρεια να θυσιαστεί και να ζήσει αυτό που βλέπουμε να έρχεται. Πρέπει να το προλάβουμε. Και αν έχω μία αντίρρηση για αυτά που είπε η αντιπεριφερειάρχης, βασική αντίρρηση, είναι ότι όχι, η κυβέρνηση δεν υλοποιεί κάποιο σχέδιο για να πάμε στην πράσινη χώρα, στην πράσινη περιφέρεια, με ένα σχέδιο δίκης μετάβασης και μια κυβερνητική πολιτική με σεβασμό στο περιβάλλον και το κλίμα, κύριε Κυριακή. Όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για να συζητάμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν είναι ένα καινούριο πράγμα. Ούτε βία είναι η απολιγνητοποίηση μέχρι σήμερα, και προφανώς έχει ξεκινήσει με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία όλοι στηρίζατε. Αυτή είναι η κατάσταση. Μιλάγατε για απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που σημαίνει αναρχία στην παραγωγή, παραγωγή με βάση το κέρδος, καμία περιβαλλοντική προστασία. Κύριε Πρόεδρε, εμείς σε αυτή την γνωμοδοτούμε καταρχήν αρνητικά, θέλοντας να τονίσουμε ότι στην αρχή ήταν οι κάμποι μας. Μας πήραν τους κάμπους όλους και γίνανε ορυχία. Τώρα βλέπουμε συχνά στα βουνά μας όλα έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες. Τώρα θέλουν τις λίμνες μας να τις βάλουν φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό και εισηγούμαστε αρνητικά. Έγινε η απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη δεκαετία του 90. Από το 90 ξεκίνησε με την συνθήκη του Μάστρι. Και απελευθέρωσαν στην ουσία τις επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Ο χώρος της ενέργειας όμως δεν είναι μπλουζάκια, δηλαδή να κάνουν 5 εργοστάσια μπλουζάκια και να πάμε στον ανταγωνισμό ποιος θα πουλήσει. Έτσι κάνουμε τεράστια ισχύ, καταστρέφονται φυσικοί πόροι που είναι μη ανανεώσιμοι, ενεργειακοί πόροι, καταστρέφονται φυσικοί πόροι και καταστρέφονται, κατασπαταλούνται παραγωγικές δυνάμεις.